Καλησπέρα παιδιά, check now, Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνω ένα unboxing το οποίο το περίμενα πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Επιτέλους κατάφερα μετά από οικονομίες περίπου ενός μήνα να αγοράσω την Logitech C920, μία από τις καλύτερες κάμερες που υπάρχουν για τον υπολογιστή, webcam. Είναι στα 1080p γράφει, 15MP φακός με Carl Zeiss. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της. Αυτή εδώ είναι, πραγματικά περίμενα πώς και πώς να έρθει στα χέρια μου. Προσωπικά μέχρι τώρα γράφω με την HD3000 της Microsoft. Όλα τα βιντεάκια έχετε δει ότι η ποιότητα δεν είναι τόσο τέλεια. Είναι στα 720p, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο καλή. Θα μου πείτε, μα γιατί δεν αγόρασες μια πιο καλή κάμερα? Και θα σας πω ότι είναι πολύ ακριβές για την τσέπη μου. Καλώς ή κακώς δεν μπορώ να διαθέσω 300-400 ευρώ για να πάρω μια καλή βιντεοκάμερα. Οπότε μετά από αρκετή οικονομία κατάφερα να μαζέψω περίπου στα 88 ευρώ για να παραγγείλω τη συγκεκριμένη. Οι τιμές της ξεκινάνε από 80 και φτάνουν μέχρι 90 ευρώ ανάλογα με το κατάστημα. Αυτή εδώ είναι παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο κουτί, πάρα πολύ όμορφη και συμπαγή. Θα σας δείξω μετά στο review και αυτή που γράφω τώρα. Να σας πω λίγο τα χαρακτηριστικά της. Έχει Full HD, γράφει στα 1080p, είναι από τις καλύτερες κάμερες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχει 15MP ανάλυση, έχει στέρεο ήχο, ο φακός της είναι Carl Zeiss Optics, 20 step autofocus, η συγκεκριμένη παιδιά γράφει, έχει autofocus το οποίο λειτουργεί από 10 εκατοστά και πίσω, δηλαδή σε απόσταση 10 εκατοστά από την κάμερα και μετά. Έχει στέρεο, είπαμε, μικρόφωνο. Τι άλλο, έχει Full HD 1080p, ναι, και για γράψιμο βίντεο εγγραφή και για φωτογραφίες και για Skype, κάνει για πάρα πολλά πράγματα. Έχει το focus που είναι σημαντικό όπως σας είπα. Αυτή εδώ είναι, το κουτάκι της δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, είναι όμως πάρα πολύ όμορφο που εμφανίζεται η κάμερα εδώ στο πάνω μέρος. Πάρα πολύ τεράστια κάμερα θα έλεγα, τακτοποιημένο, καθαρό, οι λειτουργίες της εν συντομία στο πλάι. Όπως βλέπετε είναι αρκετά χαμπό με τη δική μου κάμερα, όμως ελπίζω μετά από αυτό να βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα. Επίσης έχουμε κάμερα web με καλώδιο 1,8 μέτρα είναι και τεκμηρίωση χρήστη, διετής εγγύηση κατασκευαστή και πλήρης υποστήριξη προϊόντος. Επίσης γράφει βίντεο για το YouTube σε format H264 απευθείας, αυτό που θέλω εγώ προσωπικά. Οπότε νομίζω είναι μια καλή επιλογή. Έχω ακούσει τα καλύτερα σχόλια, όλοι την εκθιάζουν. Είναι καλύτερη από την Microsoft Studio HD κάτι, θυμάμαι πως λέγεται. Αν και ήθελα να πάρω εκείνη, αλλά από ό,τι είδα αυτή είναι μερικές κλάσεις ανώτερη. Και επίσης η τιμή της είναι 20 ευρώ καλύτερη. Καλύτερη, ακριβότερη, ναι. Αυτό εδώ είναι. Πάρα πολύ όμορφη συσκευασία παιδιά. Συμπαγής, πάρα πολύ ωραία. Υπόψη να τη γράφω νύχτα το βίντεο, οπότε ο φωτισμός δεν είναι τόσο τέλειος όσο θα ήθελα. Γι' αυτό θα δούμε και πώς λειτουργεί σε τέτοιο φωτισμό η κάμερα. Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Τα εύκολα, πριν ανοίξω την κάμερα, είναι αυτό εδώ. Έχουμε τα manual της κάμερας, αρκετά μεγάλο manual. Προφανώς είναι σε πάρα πολλές γλώσσες, εντάξει, αποκλείται μόνο σε μία γλώσσα. Αρκετά αναλυτικό με φωτογραφίες μέσα και βήματα. Επίσης έχουμε εδώ important information, εντάξει, και αυτό σε πολλές γλώσσες υπάρχει. Και πάμε στο προϊόν αυτό καθεαυτό, το οποίο κερδίζει τα βλέμματα. Θέλω να το τραβήξω όσο καλύτερα γίνεται. Θα σας πω λίγα πραγματάκια για αυτή την κάμερα. Καταρχήν έχει από τους καλύτερους φακούς και webcam, όπου είναι και αυτό εδώ, η υγιή σούλα του, μην το πάει στην άκρη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Παιδιά, αυτή εδώ όπως βλέπετε είναι η κάμερα. Να φέρω λίγο και πιο καλά το φωτισμό μου από εδώ. Αυτή εδώ παιδιά είναι η κάμερα. Βλέπουμε στο κέντρο είναι ο φακός, είναι αρκετά βαριά, η κατασκευή της είναι αρκετά συμπαγής. Έχουμε τα δύο
ηχεία, δεν έχει κάποιο button από πάνω ή από κάτω, ώστε έχω δει κάποιες κάμερες οι οποίες έχουν ένα button εδώ ώστε να βγάζεις φωτογραφίες και καλά. Όχι. Λοιπόν, αυτή είναι η μονοκόμματη όπως τη βλέπουμε. Δεξιά, αριστερά, στερεοφωνικά ηχεία. Τώρα θα μου πείτε γιατί μια κάμερα να έχει στερεοφωνικά ηχεία. Έχω δει ότι η συγκεκριμένη λειτουργεί και κάνει noise cancellation στο χώρο ώστε να γράφει καλύτερα. Αν και δεν είναι τίποτα το τόσο τρομερό όσο ένα καλό και ακριβό ή μέτριο ποιοτικό μικρόφωνο ίσως, αλλά είναι αρκετά χρήσιμο αν γράφουμε ήχο από την κάμερα. Να το ξετυλίξω γιατί έχει προστατευτικό. Πραγματικά παιδιά, με το που πιάνουμε την κάμερα, η κάμερα χρήζει ποιότητας, δηλαδή δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ συμπαγής. Να βγάλω και από εδώ τα αυτοκολλητάκια της. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από κοντά. Είναι η κάμερά μας, τα ηχεία μας όπως προείπα. Από κάτω είναι εδώ πέρα για να μπορεί να πιάνει στον υπολογιστή. Θα το δείξουμε από το πλάι, ώστε να κάθεται πάνω από την οθόνη του λάπτοπ μας ή όχι. Έχει ένα rubber, ένα λαστιχένιο εδώ fit, ώστε να μην γλιστράει. Αυτό που μου άρεσε και αυτό που πραγματικά ήθελα, δείτε, έχει εδώ mount για να τη βάλουμε σε τρίποδο, ώστε να στέκεται. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να τη βάλω στο τρίποδο μου, γιατί έχω τρίποδο, να δω αν κάθεται καλά και αν βολεύει η εγγραφή ώστε να γίνει από άλλη οπτική γωνία. Ίσως παιδιά τώρα να δούμε κάποια unboxing στο κανάλι από άλλη οπτική γωνία που θα ήθελα να δοκιμάσω να δούμε πώς είναι. Το καλό διότις, και πραγματικά εδώ δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά πραγματικά φαίνεται η διαφορά και η ποιότητα. Και προσοχή βασικά στη λεπτομέρεια, έχουμε αυτό εδώ το velcro scratch, το οποίο δεν το βλέπει συχνά. Συνηθίζω, επειδή έχω ταινία velcro, προσωπικά έχω αυτό εδώ, αγοράζω velcro ταινίες και όλα τα καλώδια μου τα φτιάχνω μια μικρή πατεντούλα με velcro έτσι όπως είναι αυτό εδώ, για να τυλίγω. Αυτό έχει velcro πάνω για να μην, να μην υπάρχει ξετυλιγμένο, ρε παιδί μου, και μας εμποδίζει. Έχουμε εδώ πέρα το καλώδιο μας, USB 2 είναι. Δεν είναι επιχρυσωμένο ή κάτι, είναι ένα απλό USB 2 καλώδιο και το καλώδιο του φτάνει στα 1,8 μέτρα. Λοιπόν παιδιά, αυτή εδώ είναι η κάμερα, είναι αρκετά συμπαγής, αρκετά στερεή, αρκετά βαριά κάμερα, δεν είναι ελαφριά σε καμία περίπτωση, δεν φανερώνει μια κάμερα η οποία είναι, δεν είναι φθηνή κάμερα, έχει 88 ευρώ είπαμε, γύρω στο 85, ανάλογα ότι την πήρα 88 ευρώ, δεν είναι φθηνή κάμερα και φαίνεται ότι δεν είναι μια φθηνό κάμερα. Αρκετά οι μεντεσέδες της είναι αρκετά στιβαροί και συμπαγείς, δεν λασκάρουν εύκολα. Και για να μην σας καθυστερώ, αυτή είναι η κάμερα, ρύθμισα να ακουγόμαι από το μικρόφωνο της κάμερας. Επίσης την έχω βάλει στη μέγιστη ένταση που έχει. Να σας δείξω λίγο στα γρήγορα, η κάμερα έχει zoom το οποίο μπορείτε να το ρυθμίσετε με βάση ένα κουμπί που έχει εδώ πέρα. Και από ό,τι είδα, η ομαλότητά του δεν είναι τόσο τέλεια. Λοιπόν, δηλαδή πάει από το μικρό στο χαμηλό, έτσι. Ξέρω ότι έχει αυτόματη εστίαση, αλλά από όσο ξέρω η αυτόματη εστίαση, έτσι, λοιπόν, έχω αυτό, είναι η φιγούρα του Ichigo. Λοιπόν, να δούμε, θα κάνει αυτόματη εστίαση. Πρέπει να μην υπάρχει κάτι άλλο στο background, λογικά. Ναι, πριν το εστίαζε καλά. Τώρα, για κάποιο λόγο, έχεις κολλήσει λίγο. Δεν ξέρω τι παίζει ή τι δεν παίζει. Θα έπρεπε να έχει εστιάσει στο πρόσωπό του. Από τη στιγμή βλέπετε ότι όταν βάλω το χέρι μου προσπαθεί να το ακολουθήσει. Δηλαδή δείτε λίγο. Προσπαθεί να ζουμάρει, να ρυθμίσει το φακό. Τι θα έπρεπε να κάνει και με τη... αυτό εδώ. Ορίστε. Είδατε. Λοιπόν, θέλει λίγο τα γούστα της. Βασικά προσπαθεί να αναγνωρίσει τα πρόσωπα στο background, βλέπετε τη λεπτομέρεια, αισθητή διαφορά από την προηγούμενη κάμερα, βλέπετε πως εστιάζει αυτόματα και προσπαθεί να ξεχωρίσει μόνη της η κάμερα τι γίνεται. Λοιπόν, προφανώς, και τώρα που αλλάζω και περνάω εγώ στο πλάνο, βλέπουμε την διαφορά. Νομίζω ότι είναι τεράστια η διαφορά της κάμερας της προηγούμενης με αυτήν. Είναι τα πράγματα λίγο πιο crystal clear. Επίσης θα ήθελα να δω, να τσεκάρω μια που το έβλα και το χέρι του Hellboy για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό που έκανα unboxing προχθές, μισό λεπτό και λίγο να... Λοιπόν, ορίστε. Έλα, ζουμάρε. Αρκετά όμορφες οι διαφορές, αρκετά καλή εστίαση.
Λοιπόν, μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει. Γιατί μπορώ και. Δεν ξέρω, είναι πολύ όμορφη κάμερα, πάρα πολύ καλή. Νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς από πριν. Θα κάνω τώρα, θα την κλείσω και θα προσπαθήσω να το περάσω στο OBS. Είδα, ρυθμίστηκε, εντοπίστηκε αυτόματα, αν και διαπίστωσα ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, επειδή έχω διάφορους σκληρούς, έχω τρεις σκληρούς, έβαλα την κάμερα να στέλνει σε έναν άλλο δίσκο, σε έναν άλλο σκληρό δίσκο που έχω και για κάποιο λόγο με το που ξεκινούσα την εφαρμογή να γράφει το βίντεο δεν με άφηνε να ξεκινήσω την εγγραφή και μου έκλεινε το πρόγραμμα, το κόλλησε. Με το που το ξαναρρύθμισα να το βάζει στην αρχική, μέσα στις φωτογραφίες μου δηλαδή, στις εικόνες μου μέσα στον υπολογιστή, άλλαξα το φάκελο, λειτουργούσε κανονικά. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ρύθμιση της κάμερας από το λειτουργικό που το κάνει να κολλάει, γιατί στέλνει σε άλλο δίσκο. Έπρεπε να το αναφέρω και να το επισημαίνω. Επίσης έχει timer από κάτω και βλέπω ακριβώς πόση ώρα γράφω. Πάρα πολύ καλή. Το zoom του, αυτό που έχει εδώ πέρα για να το ρυθμίζω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δεν είναι αυτό έτσι όπως θα το ήθελα ίσως. Αλλά νομίζω το zoom που έχει η κάμερα και η μεγάλη ανάλυση της είναι παραπάνω από ικανοποιητική. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω βάλει να μου χτυπά λίγο το φως από εδώ. Είναι νύχτα βέβαια. Την ημέρα προφανώς, αν έχει καλύτερο φωτισμό, μπορεί να λειτουργεί καλύτερα, ίσως με άλλα φώτα. Προσωπικά μου αρέσει. Πάμε να δούμε τώρα λίγο, θα δοκιμάσω να την περάσω στο OBS και να δούμε πώς θα δουλεύει με την HD δίπλα-δίπλα να συγκρίνουμε τα δείγματά μας. Λοιπόν, Στρέφω. παιδιά, για κάποιο λόγο δεν μπόρεσα να βάλω και δεύτερη κάμερα. Μπορεί επειδή είναι γνώση του OBS να φταίει το ότι θα πρέπει ίσως να δώσει κάποια συντροφή για να χρησιμοποιήσει παραπάνω από μία κάμερα. Δεν με στεναχωρεί αυτό. Ξέρετε πάνω κάτω πώς λειτουργούσε η κάμερα που είχα μέχρι τώρα. Αυτή είναι η καινούρια. Τέλος πάντων, μπορείτε να κάνετε τις συγκρίσεις. Μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά από την αρχή του βίντεο μέχρι το τέλος του βίντεο. Πώς ξεκίνησε και πώς θα τελειώσει από ποιότητα. Η προηγούμενη κάμερα για να αποδώσω τιμή μέχρι τώρα ήταν αυτή εδώ. Για τα χρήματά της αρκετά καλή και ποιοτική. Δηλαδή προσωπικά μπορώ να πω ότι με έβγαλε παλικάρι. Ελπίζω να κάνει μια αυτοματιστή εσύ, ζουμαρέ. Bitch, please, ζουμαρέ. Ζουμάρει και σε αυτή. Ναι, ζουμάρει επιτέλους. Τέλος πάντων, έχει τα μικρά θέματα της, δηλαδή θέλει λίγο προσπάθεια, ειδικά με τα φώτα, για να κάνει ένα καλό zoom. Ορίστε, ναι, τέλος. Προφανώς, μπορώ και το κάνω αυτή τη στιγμή να δείξουμε τα θέματα της κάμερας, εντάξει δεν είναι και υπερτέλεια κάμερα που μπορεί να είναι ακριβή, αλλά δεν κάνει και παπάδες, εντάξει. Καλώς ή κακώς έχει κάποια μικρά κολλήματα, διαπίστωσε ένα πρόβλημα ακόμα μικρό, το οποίο δεν ξέρω τι φταίει, ίσως να φταίει λίγο η κίνηση. Σκάλωσε σε κανένα δύο εγγραφές, δηλαδή εκεί που κουνούσα τα χέρια μου κόλλησε η εικόνα, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει γι' αυτό ίσως. Λοιπόν, επίσης να συμπληρώσω δύο πραγματάκια. Ένα που ξέχασα στο unboxing, γιατί έτσι όπως την έπιασα δεν το συνειδητοποίησα, είναι ότι πάνω η κάμερα μπορεί και περιστρέφεται. Δηλαδή, μπορεί να στρίψει, μπορεί να γυρίσει. Πολύ καλό. Δηλαδή, δεν μένει πακτωμένη και πρέπει να βάζει μόνο μπρο-πίσω τα γατζάκια τη, αλλά περιστρέφεται κιόλα. Έχει μια μπίλια μέσα που μπορεί και περιστρέφεται. Δεύτερο σημαντικό, το οποίο πρέπει να το τονίσω και αξίζει, είναι ότι μπορεί να κάνει μέσα να βάλουμε να κάνει εγγραφή από όχι μόνο από το μικρόφωνο της κάμερας αλλά και από ξεχωριστό μικρόφωνο. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε τον ήχο της κάμερας αλλά μπορώ να βάλω κάποιο μικρόφωνο. Έχω παραγγείλει κάποια στιγμή μέσα στο μήνα θα έρθει ένα λίγο πιο επαγγελματικό μικρόφωνο. Θα σας το δείξω, ένα πάρα πολύ καλό value for money μικρόφωνο μόνο με 20-30 ευρώ. Πάρα πολύ καλό, το συνιστάει πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με streaming, unboxing, διάφορα όμορφα ποιοτικά πράγματα και σε κανάλια με ηχογραφήσεις. Θα σας το δείξω όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα πω παραπάνω. Οπότε μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να βάλω αυτό που χρησιμοποιώ προς το παρόν, το Distrust, το Stars. Επίσης, να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή ακούμε τον ήχο από τα ηχεία της κάμερας. Ίσως να προσέξατε ότι είναι λίγο πιο χαμηλός ένταση από ό,τι ήταν της Microsoft. Όμως επίσης πιστεύω ότι θα προσέξατε ότι είναι πιο καθαρός. Έχει noise cancellation, δηλαδή δεν ακούμε τόσο το θόρυβο του PC. Αν συγκρίνετε πώς ξεκίνησε το βίντεο και το θόρυβο που έπαιρνε η Microsoft κάμερα που είχα, αυτή εδώ κάνει noise cancellation. Οπότε ο ήχος
έρχεται απευθείας από μένα. Δεν ακούμε τόσο πολύ τους θορύβους του περιβάλλοντος. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Η κάμερα που μ' αρέσει το zoom της. Θα ήθελα να τη δω και στα unboxing ίσως πώς θα είναι. Μέχρι τώρα πιστεύω ότι είναι καλό. Παλιά φορμά, ναι, μπορεί και να είναι. Είναι ακριβή κάμερα, δεν είναι φτηνή κάμερα. Έχει 88 ευρώ δηλαδή. Είναι από τις πιο ακριβές webcam που υπάρχουν τουλάχιστον στην ελληνική αγορά. Στο εξωτερικό υπάρχουν και κάποιες άλλες. Αλλά νομίζω τουλάχιστον για αυτό που κάνω εγώ θα με βοηθήσει πάρα πολύ και επίσης θα βοηθήσει και εσάς να παρακολουθείτε λίγο καλύτερα. Δηλαδή θα βλέπετε πιο ποιοτικά βίντεο, πιο καθαρά. Και νομίζω η ποιότητα θα βελτιωθεί αισθητά, ήδη έχει βελτιωθεί αισθητά. Πείτε μου τις γνώμες σας, πείτε μου αν σας αρέσει συγκεκριμένη, πείτε μου ερωτήσεις που ίσως να έχετε. Πάνω κάτω πιστεύω σας κάλυψα. Λοιπόν, check tech now, ήμουν ο Κώστας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, να επισημάνω ότι λογικά μέσα στην εβδομάδα ή στην παραπάνω περιμένω να έρθει, έρχεται ένα καινούριο giveaway, ένα giveaway το οποίο το κάνω εγώ προσωπικά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Όσοι ασχολείστε με Diablo και όχι μόνο, νομίζω ότι θα σας αρέσει. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, παιδιά. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, θα τα αφήσουμε για έκπληξη. Check the now. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.